Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με την προτινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο κλάδος των δρεπτών ανθέων να ενισχυθεί μέσω της μείωσης φορολογικού συντελεστή ΦΠΑ. Επαναφέρεται πάλι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ και στους πόρους που προορίζονται για σπορά του ηλιάνθου ή αλλιώς το ηλιοτρόπιο. Τέλος, επαναφέρεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις τροφές που παρασκευάζονται για ζώα που υπάγονται στη δασμολογική κλάση 2309. Με το συγκεκριμένο άρθρο αποκαθίσταται μια αδικία σε τρεις κατηγορίες αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής. Πράγματι, ήταν αδικημένοι οι καλλιεργητές δρεπτών φυτών, γιατί το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ ήταν στο 24% και αυτό φυσικά επιβάρυνε και τον καταναλωτή. Το υψηλό καλλιεργητικό κόστος λειτουργούσε αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια εξαγωγικού προσανατολισμού σε αυτόν τον κλάδο φυτικής παραγωγής. Πώς να ανταγωνιστούμε την Ολλανδία που ο ΦΠΑ δεν είναι πάνω από 10%. Εξάγει σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη στιγμή που η Ελλάδα προσφέρεται για τη γη της, για τον ήλιο, για τα νερά, για τα πάντα. Δεν έχει πάρει παράδειγμα καμία κυβέρνηση το Ισραήλ που μετέτρεψε την έρημο σε γόνιμη γη. Πώς βοήθησε αυτό το κράτος τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τι παραγωγή έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Η επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση, πριν όμως οφείλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής συνολικά. Όταν τα φορολογικά μέτρα τα οποία επιβάλλει γονατίζουν τους αγρότες, τα ασφαλιστικά βάρη επιδεινώνουν την ήδη βεβαρημένη οικονομική τους κατάσταση, μία θετική μεν αλλά αποσπασματική διάταξη δεν είναι αρκετή για να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα και να δώσει κίνητρα στους Έλληνες πολίτες να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Το 2015 η σημερινή κυβέρνηση αύξησε την προκαταβολή φόρου από το 27,5% στο 55% και μάλιστα αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2014, ενώ έπεσε το πρώτο ψαλίδι στο επίδομα πετρελαίου. Το 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές θα αυξηθούν, καθώς ο συντελεστής από το 7% που είναι σήμερα θα πάει στο 10%. Θα αυξηθεί εκ νέου ο συντελεστής του υπολογισμού της προκαταβολής, αλλά και ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου εισοδήματος. Το 2017, νέα αύξηση στο συντελεστή του φόρου εισοδήματος, νέα αύξηση της προκαταβολής, ενώ τελειώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν. Δεν έχουν ΦΠΑ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι γιατί να έχουν. Μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή. Εσείς προεκλογικά είχατε κάνει σημαία την πρωτογενή παραγωγή. Δεν χρειάζεται κάτι. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Η γη υπάρχει. Είναι έτοιμοι. Οι αγρότες έχουν όρεξη για δουλειά. Γιατί δεν τους αφήνετε να δουλέψουν? Γιατί τους φορολογείτε? Ναι, μην είναι μια αρχή αυτή. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Φτάσατε σε σημείο να φορολογήσετε το άχυρο, τη μυδική, το πίτουρο, που είναι τροφές το άχυρο και το πίτουρο, αν έχετε υπόψη σας. Είναι τροφές Β και Γ κατηγορίας. Είναι ένα συμπλήρωμα. Είναι για τους φτωχούς, για τους συνταξιούχους να ταΐζουν τα ζώα τους. Και τους πήγατε στο 24%. Έχει υπόψη σας κανένας από εδώ μέσα πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι στα χωριά, πώς τρέχουν τα ζώα τους? Μήπως γνωρίζετε ότι κρατάνε σε ορισμένα χωριά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κρατάνε θερμοπύλες σε συνοριακά χωριά? Σε χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων από εκεί που ήταν στον ΟΓΑ τους πήγατε στο ΤΕΒΕ. Γιατί? Πώς θα βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Μιλάτε για ανταγωνισμό. Πώς ανταγωνιστούμε ακόμα και τα κράτη όπως είναι η Γερμανία, που το κοστολόγιο για ένα στρέμμα πατάτα να σπείρει εκεί ο αγρότης έχει 150 ευρώ και εδώ έχει 600-700. Πώς θα ανταγωνιστούμε την Ισπανία ή την Ιταλία που το ΦΠΑ, και είναι μόνο μία φορολογία, είναι από 6-8%. Εάν δεν κάνετε κάποια πράγματα να συνεχίσετε, κάποιες απαλλαγές, να βοηθήσετε τους αγρότες, να ρίξετε κι άλλο τις φορολογίες,
Εάν δεν δώσετε λεφτά να κινηθεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, δεν πρόκειται με αυτά τα μέτρα που έχετε πάρει μέχρι σήμερα, αν δεν τα πάρετε πίσω, να σταθούν στα πόδια τους. Όχι μόνο θα τα παρατήσουν, θα εγκαταλείψουν τις δουλειές τους, θα εγκαταλείψουν και τα χωριά τους και τα χωριά θα πάνε σε χέρια άλλων. Εκτός αν αυτό είναι ο σκοπός της κυβέρνησης, της δικής σας, αλλά και των προηγούμενων. Γιατί δεν φταίει μόνο η δική σας κυβέρνηση για όλα αυτά που έχουν γίνει, φταίνε και οι προηγούμενες. Ευχαριστώ.